Και θα παραμείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως μέσω Skype τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής βιολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κύριος Ιωάννης Καρακασιλιώτης είναι μαζί μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σας. Αύριο λοιπόν θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο το οποίο προαναφέραμε και εμείς στο θέμα που προηγήθηκε, ένα συνέδριο στο οποίο παρουσιάζεται μεταξύ άλλων και η δική σας μελέτη σε συνεργασία όπως ακούσαμε και με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο να μας πείτε δύο λόγια για το θέμα, στην ουσία, το οποίο αφορά και πάρα πολλούς από τους τηλεθεατές μας, το οποίο είναι η ζωονόση. Οι ζωονόσεις μεταδιδόμενες από τα κουνούπια, έτσι, στην περιοχή, ειδικότερα του Εύρου, που μαστίζει το πρόβλημα αυτό. Ακριβώς. Το θέμα του συμποσίου αύριο, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο έχουμε πάρει ως χρηματοδότηση για τη μελέτη των κουνουπιών και σε συνεργασία φυσικά με την Ευρωφάρμα και τη Γεωτεχνογειονομική Βορείου Ελλάδος, έχουμε σκοπό αύριο να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας, η οποία αφορά την μελέτη των κουνουπιών της περιοχής μας και κυρίως τη μελέτη των ιών τα οποία αυτά κουβαλάνε. Τώρα, μέσα από αυτήν τη μελέτη, ασφαλώς δεν θα σας ζητήσω πολύ ειδικά στοιχεία να μας τα αναλύσετε στο πλαίσιο του Δελτίου. Άλλωστε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, να σας παρακολουθήσουν αύριο κατά τη διάρκεια του συμποσίου. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω αν έχει βρεθεί μια λύση, πολύ απλά. Αυτό το οποίο βοηθάει η δικιά μας μελέτη είναι να γίνει συστηματική η ανάλυση των κουνουπιών στην περιοχή μας. Χρησιμοποίησαμε την περιοχή μας σαν μοντέλο, μιας και όπως είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην περιοχή μας. Είμαστε η πρώτη, εκεί που έρχεται το πρώτο κύμα των ζωονόσων όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή. Είμαστε η πύλη εισόδου, κύριε καθηγητά. Είμαστε η πύλη εισόδου, ακριβώς. Κάθε χρόνο το συζητούμε αυτό. Ακόμη και εμείς εδώ, στα Δελτία Ειδήσεων. Είμαστε πύλη εισόδου, δεχόμαστε το πρώτο κύμα, ειδικά στον Εύρο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την άποψη ότι μέχρι να γίνει αντιληπτό στα ζώα, έχει ήδη εξαπλωθεί, τουλάχιστον στην περιοχή του Εύρου, και προσπαθούμε να το μαζέψουμε επεκτηνόμενο προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Συνεπώς, να πούμε πως η έρευνά σας και η μελέτη εστιάζει και στην πρόληψη. Αυτό είναι το ουσιώδες. Εστιάζει κυρίως στην πρόληψη. Στην ουσία, εμείς εστιάζουμε τη μελέτη μας στην ανακάλυψη και στην έβρεση των ιών πριν ακόμα φτάσουν να προσβάλλουν το ζωικό κεφάλαιο ή και τον άνθρωπο. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι το μοντέλο αυτό το οποίο έχουμε αναπτύξει και η μεθοδολογία αφορά είτε τους ιούς και τα κουνούπια που πηγαίνουν στον άνθρωπο, είτε τους ιούς και τα κουνούπια που πηγαίνουν στα ζώα. Είναι η ίδια. Ωστόσο, εστιαζόμενοι στο ζωικό κεφάλαιο, μιας και ήταν το αντικείμενο της μελέτης, αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε μία μεθοδολογία με την οποία έχουμε αυτοματοποιήσει την ανάλυση όλων των κουνουπιών που βρήκαμε στη Θράκη, τα οποία αριθμούν τα 24 είδη, 24 διαφορετικά είδη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο σε βάθος ανάλυση. Μέχρι σήμερα δεν ξέραμε πόσα είδη κυκλοφορούν στην περιοχή μας και φυσικά δεν ξέραμε και ποιους ιούς το κάθε ένα από αυτά κουβαλάει. Οπότε έχουμε τη μεθοδολογία αυτή τη στιγμή, ώστε αν αυτή η μεθοδολογία εφαρμοστεί σε όλο το μήκος του Εύρου, να ξέρουμε πριν φτάσει στο ζωικό κεφάλαιο, ήδη από τα κουνούπια, ποια είναι η επιβάρυνση στην κάθε χρονική περίοδο.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και νομίζω πως οι κτηνοτρόφοι, οι ιδιαιτέρως που μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα έχουν και μία παραπάνω ελπίδα από όλα όσα ακούνε σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Ειδικότερα διαβάζουμε επίσης για την πρόληψη των ζωονώσεων και της οζόδους δερματίτιδας και θέλω να το ρωτήσω και αυτό. Μία ζωνόσος που πλήττει, αν δεν απατώ, μεταβοειδή, ένα θέμα το οποίο συζητούμε κάθε χρόνο με τους κτηνοτρόφους μας, με τους αρμοδίους των κτηνιατρικών υπηρεσιών και της περιφέρειάς μας. Μας λέτε πως υπάρχει ελπίδα στο εξής και ερχόμαστε να αναμείνουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει ένα μέσο πρόληψης το οποίο μπορεί πολύ γρήγορα να μας δώσει αποτελέσματα έγκαιρης ενημέρωσης. Αυτό είναι το βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα οι ψεκασμοί, σίγουρα οι τοπικές παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά αν δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση για το πού πρέπει να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, στην ουσία οι δυνάμεις μας διαχέονται σε όλο το μήκος του Εύρου και σε όλη τη Θράκη. Πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να τονίσω ότι ειδικά στην οζόδη δερματίτιδα, αλλά και στον καταρροϊκό πυρετό, δεν είναι μόνο ο Εύρος πύλη εισόδου για την Ελλάδα, αλλά όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, είναι πύλη εισόδου και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε το σύνορο της Ευρώπης, από το οποίο περνάνε όλες αυτές οι ζωονώσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ίδια την Ευρώπη και για την παραγωγή της Ευρώπης, το τι έλεγχος γίνεται στον Εύρο. Άρα, να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλά. Η μεγαλύτερη αιτία του κακού των ζωονώσεων είναι τα κουνούπια, στην προκειμένη περίπτωση, στην περιοχή μας. Γενικότερα δηλαδή, απλώς μιας που μιλούμε εδώ. Για τις δύο ασθένειες οι οποίες περιγράψαμε, που είναι η οζόδης δερματίτιδα και ο καταρροϊκός πυρετός, είναι γενικότερα τα έντομα. Γιατί στην κατηγορία των κουνουπιών, ευρύτερα, βρίσκονται διάφορες σκνίπες, μύγες, οι οποίες όμως είναι όλα έντομα, τα οποία τρέφονται με αίμα ή από πληγές των ζώων. Οπότε θα έλεγα ότι αφορά γενικότερα τα έντομα τα οποία βρίσκονται στο χώρο στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε παραγωγής. Τώρα μπορεί μέσα από αυτές τις μελέτες και την έρευνα που κάνατε, κύριε καθηγητά, μαζί με την ομάδα σας και την συνεργασία που είχατε και με το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Λουιζιάννα συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία με τις γείτονες χώρες, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στην περιοχή και δεν ξέρω και κατά πόσο οι γειτονικές χώρες εντείνουν ίσως πολλές φορές τα προβλήματα ή εμείς επηρεάζουμε και αυτές. Υπάρχουν και κάποια σύνορα τα οποία δεν γίνεται να υπάρχουν σύνορα σε ό,τι έχει να κάνει με τον αέρα, το νερό κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ αλήθεια. Αυτό το οποίο μπορεί ενδεχομένως η δικιά μας έρευνα, συνήθως μελέτες και καινοτόμες μεθοδολογίες ξεκινάνε μία συζήτηση για το τι μπορεί να κάνουμε καλύτερο πάνω σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, μετά τη συζήτηση υπάρχει και η απόφαση. Η οποία απόφαση προφανώς θα πρέπει να είναι μια διακρατική απόφαση για τον έλεγχο, την έγκαιρη ενημέρωση. Θα μπορούσαν πολλά από τα προβλήματα να είχαν λυθεί μέσω έγκαιρης ενημέρωσης μεταξύ των κρατών. Ωστόσο, πολλές φορές η επιστήμη φέρνει κοντά ανθρώπους και χώρες στο επιστημονικό επίπεδο της συζήτησης της ακαδημαϊκής, η οποία μπορεί σε δεύτερο επίπεδο να πιέσει και την πολιτική συνεννόηση, ενδεχομένως. Κύριε Καρακασιλιώτη, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο και τη συζήτηση. Καλή επιτυχία στο αυριανό συμπόσιο. Νομίζω πως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που έχετε να παρουσιάσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Είστε καλά.